Πρωτόγνωρες προοπτικές συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και το Βιετνάμ, τη χώρα των 85 εκατομμυρίων κατοίκων, δρομολογούνται μετά την απόλυτα επιτυχημένη ολοκλήρωση της διήμερης επίσκεψης της διπλωματικής αντιπροσωπείας με επικεφαλής τον πρέσβη του Βιετνάμ στο Μεσολόγγι. Η συνεργασία αυτή θα αναπτυχθεί σε δύο πεδία, στο πεδίο του πολιτισμού και σε εκείνο των εμπορικών ανταλλαγών, κυρίως σε ό,τι αφορά τα αγροτικά προϊόντα της περιοχής μας με ιδιαίτερη βαρύτητα στο λάδι και την ελιά. Ήδη ο Δήμαρχος Μεσολογγίου Παναγιώτης Κατσούλης αποδέχτηκε πρόταση του πρέσβη του Βιετνάμ για επίσκεψη στη χώρα του, αντιπροσωπεία του Δήμου, της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου Ναυπακτίας και επιχειρηματιών της περιοχής μας που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς, η οποία θα περιλαμβάνει και αδελφοποίηση με Δήμο του Βιετνάμ ανάλογης ιστορικής σπουδαιότητας με το Δήμο της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σημαντικό ρόλο στη συνεργασία των δύο πλευρών και στον συντονισμό των επαφών διαδραματίζει το Γραφείο Επιχειρηματικότητας που έχει συσταθεί στο Δήμο Μεσολογγίου, επικεφαλής του οποίου είναι ο Μανώλης Τερζάκης. Είχαμε την χαρά να φιλοξενήσουμε για ένα διήμερο τον πρέσβη και την διπλωματική αντιπροσωπεία της νεοσύστατης στην Ελλάδα, πρεσβεία στο Βιετνάμ. Το Βιετνάμ είναι μια χώρα 85 εκατομμυρίων ανθρώπων. Μια χώρα η οποία έχει κάνει τεράστια άλματα προόδου και ανάπτυξης κατά την τελευταία 20ετία και μια χώρα η οποία ειδικά στον χώρο της Ασίας παρουσιάζει μια ετήσια μεγάλη αύξηση στο καθάριστο εθνικό της προϊόντος. Η επίσκεψη αυτή είχε διπλό σκοπό. Από τη μια η διερεύνηση των εμπορικών ανταλλαγών με την περιοχή. Κυρίως ενδιαφέρθηκαν και ενδιαφέρονται για το λάδι και την ελιά και σε ένα δεύτερο επίπεδο, σε ένα δεύτερο πεδίο, η διερεύνηση πολιτιστικών ανταλλαγών. Όσον αφορά το πρώτο, που ήταν και το κυρίαρχο της επίσκεψης αυτής, ήρθαν σε επαφή, συνεννόηση και επικοινωνία με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου Ναυπακτίας, ήρθαν σε επικοινωνία με ανθρώπους οι οποίοι κινούνται ως επιχειρηματίες στον χώρο των αγροτικών περιόντων και κυρίως του λαδιού και της ελιάς. Επισκέφτηκαν εγκαταστάσεις, σύγχρονα ελαιοτριβία και βρισκόμαστε στη φάση της διερεύνησης των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη αυτής της εμπορικής συμφωνίας. Και όσον αφορά το δεύτερο πεδίο, το πολιτιστικό, ήδη έχουμε δεχθεί μια πρόταση από τον πρέσβη του Βιετνάμ, στην οποία θα απαντήσουμε θετικά, έτσι ώστε στην επίσκεψη που άμεσα θα κάνουμε εκεί μέσα στο επόμενο εξάμηνο μαζί με την αντιπροσωπεία των επιχειρηματιών και της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών να υπάρξει και μια διαδικασία αδελφοποίησης με μια πόλη του Βιετνάμ, με ένα δήμο του Βιετνάμ ανάλογης ιστορικής σπουδαιότητας για τη χώρα τους όπως είναι τη Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου για την δική μας πατρίδα. Κοιτάξτε να δείτε, η αγορά του Βιετνάμ είναι παρθένα. Έχει διεισδύσει τα τελευταία χρόνια κυρίως στο ιταλικό εμπόριο. Υπάρχει μια πάρα πολύ μικρή διείσδυση του ελληνικού τομέα. Επομένως υπάρχει πλούσιο έδαφος. Το αν και κατά πόσο θα αναπτυχθούν αυτές οι συνεργασίες, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι δουλειά του Δήμου. Ο Δήμος είναι εκείνος που θα οθήσει, θα συμβάλλει, θα προωθήσει τέτοιες συνεργασίες. Εμείς γι' αυτό φέραμε σε επαφή την αντιπροσωπεία και τον πρέσβη του Βιετνάμ και με την Άνωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και με συγκεκριμένους επιχειρηματίες. Γι' αυτό και θα σχηματίσουμε μια μεγάλη αποστολή επιχειρηματιών όταν θα πάμε εκεί σε μερικούς μήνες, έτσι ώστε να είναι εκείνοι πλέον οι οποίοι θα μπορέσουν να υπογράψουν αυτές τις συμφωνίες μαζί τους. Κατάλαβα από αυτή τη διήμερη επίσκεψη ότι είναι επίγον για εκείνους το ποιοτικό λάδι και η περιοχή και η χώρα και ειδικά η περιοχή έχει ποιοτικό λάδι. Επομένως είναι μια ευκαιρία, τουλάχιστον σε αυτό το τομέα, του λαδιού δηλαδή και κατ' επέκταση της ελιάς, να υπάρξει ένα μεγάλο άνοιγμα σε μια τεράστια αγορά. Πιστεύω θα είναι ανάσα όχι μόνο για το Δήμο, θα έλεγα και για τον νομό ίσως και για τη χώρα.